Η συζήτηση κινήθηκε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα. Αρχικά συμφωνήθηκε ότι το μοντέλο το οποίο θα ακολουθηθεί είναι το μοντέλο απορρόφησης του ΤΕΙ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο παραμένει και διατηρεί το αυτοδιοίκητό του. Στη συνέχεια έγινε μια συστηματική συζήτηση σχετικά με τα τμήματα τα οποία προτάθηκαν στην κοινή πρόταση. Μεγάλο μέρος του χρόνου αφιερώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή. Για πρώτη φορά το Υπουργείο τοποθετήθηκε θετικά σε έναν αριθμό τμήματων. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον η Πολυτεχνική να εμπλουτιστεί με παραδοσιακά τμήματα τα οποία προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα και καλές προοπτικές σταδιοδρομίες των αποφύτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης συζητήθηκαν άλλα τμήματα, νέα τμήματα, τα οποία προτάθηκαν στην πρόταση. Γενικά, το Υπουργείο συμφώνησε σε περίπου 20 τμήματα, τα οποία πιθανόν να υπάρξουν μερικές τροποποιήσεις όσον αφορά τον τίτλο τους. Συζητήθηκαν επίσης λεπτομέρειες για το μοντέλο μετάβασης του προσωπικού, οπότε προτάθηκε και είναι υποδιαμόρφωση ένα συμβούλιο ένταξης που θα ασχοληθεί με την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου, κατά κάποιο τρόπο στην ένταξη των, μάλλον όχι την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου, με την εφαρμογή του νόμου, με την ένταξη των μελών του ΤΕΙ και την αναδιανομή των μελών του πανεπιστημίου στα τμήματα. Και επίσης, λίγο πολύ το μοντέλο που προτείνεται για τους φοιτητές είναι να μην υπάρξει αυτόματη δυνατότητα εγγραφής στα τμήματα του Πανεπιστημίου, αλλά αυτό να γίνεται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων με αυξημένο ποσοστό. Σε σχέση με την χωρική κατανομή, το αρχικό σχέδιο ήταν αρκετά ισορροπημένο, έτσι ώστε όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες συμμετέχουν ή φιλοξενούν τμήματα, να έχουν μια κρίσιμη μάζα προσωπικού και φοιτητών, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι βιώσιμα και ισχυρά αυτά τα τμήματα για το μέλλον. Δεν συζητήθηκαν πάρα πολλές λεπτομέρειες για την χωρική κατανομή σε σχέση με αριθμό τμήματων και αυτό το αναμένουμε να το δούμε, όπως σας ανέφερα, στο τελικό σχέδιο. Η αρχική σχεδίαση ήταν τέτοια έτσι ώστε να μην υπάρξει μείωση φοιτητικού πληθυσμού στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και ελπίζω αυτό κατά κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε και στο τελικό σχέδιο.